Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Therapy με την αγαπημένη Jenny Μελιτά. Χειροκροτήστε. Ναι. Πόσες φορές. Ναι, Ξένια Ντάνια. Τη βλέπετε στην παραλία, την έχετε καταερωτευτεί. Τη βλέπω συνέχεια στην παραλία. Αλήθεια. Καλά. Οπότε προλαβαίνω. Μπορεί να το βλέπεις, όποτε θέλεις. Ναι, και στο Netflix έχεις δίκιο. Και με Γιώργο Καράπα πίσω από τις κάμερες, που ακόμα δεν παίζει σε κάποιο σύριαλ, αλλά είναι, θα συμβεί και αυτό. Μόνο τους του πάρεσε ένα παραμάκι. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ, παρέα και με τη φανταστική σειρά, το Elvive Bond Repair της L'Oréal Paris, που το έχουμε βάλει για τα καλά στη ζωή μας, αυτή την ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών, που πραγματικά έχει ένα αποτέλεσμα όπως θα είχες σε ένα επαγγελματικό χώρο και το κάνεις μόνος στο σπίτι. Έχουμε ξαναμιλήσει για την Elvive Bond Repair, αλλά θέλαμε πραγματικά να ξαναμιλήσουμε για αυτή, γιατί εγώ τι χρησιμοποιώ. Κι εγώ, μα χθες πουλούστηκα αυτό. Και τα τέσσερα βήματα είναι μια εύκολη ρουτίνα, θα σας την εξηγήσουμε αργότερα, μείνετε εδώ στην παρέα μας. Τι κάνουμε σε αυτό το podcast, vidcast? Τι κάνουμε, μας στέλνει ο κόσμος τα ερωτικά του προβλήματα και εμείς τα λύνουμε σαν ειδικοί. Σαν ειδική, προσέξτε. Doctor Strange Love. Yes. Αυτό το σαν είναι το σημαντικό, γιατί δεν είμαστε. Όχι, ανέμα, είμαστε. Αλλά κάνουμε μια συζήτηση όπως το κάνανε δύο φιλενάδες στο σπίτι του, σε αυτή την περίπτωση. Όλα τα μηνύματά σας που λαμβάνω στη στήλη μου στην Athens Voice, στο Μίλα μου Βρώμικα, τα συζητάμε εδώ με την Ξένια, η οποία πραγματικά είναι ο άνθρωπος που τη ζητάω και εγώ συμβουλές όποτε τη χρειάζομαι. Ευχαριστώ. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναλέω, είναι σε πολύ καλές συμβουλές. Το σημαντικό. Νομίζω είναι αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει εδώ, η σχέση του εαυτού μας και πώς τελικά για να φτιάξεις τον έξω κόσμο σου, στη δουλειά σου, τη σχέση σου, τις φιλίες σου, πρέπει να αρχίσεις να δουλεύεις από μέσα. Από μέσα προς τα έξω. Πάντα έτσι πάει. Το αντίθετο δεν δουλεύει. Όχι, δυστυχώς. Δηλαδή και καλά ότι αν βρω την τέλεια δουλειά, έναν τέλειο σύντροφο, μια τέλεια φίλη, αυτό θα πηγαίνει μια χαρά αν δεν δουλέψω το μέσα. Εννοείται. Μόνο μέσα. Μέσα προς τα έξω. Έτσι δουλεύει και η σειρά της. Ακριβώς, γι' αυτό είναι και τόσο ιδιαίτερη, επειδή δεν μένει στην επιφάνεια της τρίχας, μπαίνει σε βάθος. Μπράβο. Και έτσι τελικά έχεις αυτά τα φανταστικά αποτελέσματα. Και έτσι, έτσι αναδομεί την τρίχα από μέσα προς τα έξω και δίνει αυτό το επαγγελματικό τελικά αποτέλεσμα στα μαλλιά σου. Γιατί τα παιδιά, το μαλλί, οι γυναίκες το ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Ναι. Θες το styling, θες τις βαφές, θες τα ντεκαπάζ, δηλαδή τα πάντα, το μαλλί μας γενικότερα είναι σε μια συνεχόμενη ταλαιπωρία. Και δεν είναι να το προστατεύσω απλά εκ των έξω. Όχι. Θέλει αναδόμηση, κομμές. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να σας πάω στην πρώτη περίπτωση. Παρακαλώ, αδειμονώ. Oh. Τι γίνεται, χαμός. Λοιπόν, μπαίνω. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι πολύ απογοητευμένη αλλά και θυμωμένη. Ας τα πάρω από την αρχή όμως. Είχα μια σχέση εξ αποστάσεως. Αυτός Αθήνα, εγώ σε νησί. Ήταν πολύ ερωτευμένος, τουλάχιστον έτσι φαινόταν και εγώ το ίδιο. Πάρα πολύ ωραίο. Ρε παιδιά, γιατί να χαλάσει αυτό, είναι τόσο ωραίο. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Άκουσε. Πριν τελειώνει. Η κοπέλα είναι χιονάτη και δεν το ξέρουμε. Περίμενε, ρε παιδί. Το κακό στην όλη υπόθεση και αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να τελειώσει η σχέση μας, όχι τελείωσε η σχέση του, ήταν ότι δεν με χώνευε η μητέρα του. Και αυτός πάντα την υποστήριζε. Αφού να φανταστείς, αυτός έμενε σε μία μόνο κατοικία. Και παρολίγον πεθερά απέναντι και με έκλεινε στο υπόγειο του σπιτιού όταν αυτή ήταν έξω στον κήπο για να μην με δει και συγχυστεί. Κοπελίτσα, γλίτωσε, μην διαβάσει άλλο. Περίμενε, έχω να διαβάσω κι άλλο. Το υπέμεινα πολλές φορές γιατί στην αρχή ήμουν τυφλωμένη από τον έρωτα και δεν έβλεπα καθαρά. Το αποκορύφωμα ήταν όταν μου προέκυψε ένα θέμα υγείας και έπρεπε να έρθω στην Αθήνα. Αυτός ούτε που μου πρότεινε να πάω σπίτι του να μείνω. Μου είπε απλώς, ευτυχώς δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, περαστικά. Yep. Τα πήρα λοιπόν και εγώ και τον χώρισα. Από τότε τον μπλόκαρα στα social και δεν έχουμε μιλήσει. Αλλά τον σκέφτομαι συνέχεια. Μήπως να του έδινα μία δεύτερη ευκαιρία. Όχι, επόμενη. Ναι. Λοιπόν. Είναι ερωτευμένο το κορίτσι. Καθίστε ρε παιδιά, μην είναι. Πες μας, Ξένια. Τι να πω τώρα. Εντάξει, εννοείται αγαπάμε τους γονείς μας, βέβαια, τιμάμε τη μανούλα. Βεβαίως πάντα. Αλλά αυτό έχει και τα όρια του. Mm-hmm.
Και φαίνεται ότι ο φίλος μας εδώ είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει βάλει τα όρια του. Σωστό. Και όντας ενήλικας άνθρωπος που δεν έχει βάλει τα όρια στη μητέρα του, mm-hmm. σημαίνει ότι έχει πολλά άλλη τα θέματα δικά του με τη μητέρα mm-hmm. του. Οπότε, έχει δίκιο. Αφού δεν μπορείς να βάλεις τα όρια σου με τη μάνα σου, σημαίνει ότι πάει. Αυτό μόνο θα γιγαντώνονταν το πρόβλημα. Και συν της άλλης, αγαπάς την κοπέλα, mm-hmm. δεν λες τη μαμά σου «Μανούλα», Όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά ναι. Άμα σέβεσαι εμένα mm-hmm. και αγαπάς εμένα, πρέπει να σεβαστείς αυτόν τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος δεν πήγε στη διαδικασία να τα κάνει όλα αυτά, πολύ καλά έκανε η φίλη μας και τον χώρισε. Ναι, θέλει πάρα. Είναι ερωτευμένη, δεν πειράζει. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, grapefruit, σαγκουίνια. Ναι. Οπότε εντάξει. Τι να πω, δίκιο έχει. Αντικειμενικά. Ναι. Αντικειμενικά και εγώ που θέλω να κάνω το. Εντάξει τώρα. Αγγελάκι, δεν μπορώ. Είσαι ερωτευμένη, το καταλαβαίνω. Βρες κάτι να ασχοληθείς άλλο, να φεύγει το μυαλό σου από εκεί. Mm-hmm. Και μια χαρά. Σε τρεις μήνες θα είσαι τέλειο, θα πετάς. Άρεσε το επικίνδυνο που η κοπέλα ήταν άρρωστη. Έπρεπε να πάει αυτή. Ναι, δηλαδή κάτσε. Άρρωστη να την κρύψει. Τι που πάει, ευτυχώς δεν είναι κάτι σημαντικό περαστικά. Ναι, όντως η αλήθεια είναι τώρα το να μην σε στηρίξει κάποιος που έχει ένα πρόβλημα υγείας και να σου. Εντάξει, πες, δεν ξέρω και... πώς ένιωθε να τη φιλοξενήσει στο σπίτι του, αλλά. Από... Ρε, παιδί μου, δεν ξέρω. Καλέ, δηλαδή αυτό τι. Ιστορίες που πήρε ο άνθρωπος σε υπόγειο. Απαράδεκτο. Έχεις δίκιο. Και επίσης, δηλαδή, άμα βλέπεις μια κοπέλα σοβαρά. Ναι. Δεν την κρύβεις από τη μάνα σου και να μην τη συμπαθεί η μάνα σου. Να μάθει να τη συμπαθεί. Οπότε αυτό το παιδί λογικά δεν είχε σοβαρές βλέψεις από την κοπέλα. Και δεν μιλάμε τώρα για γάμους και παιδιά. Ναι, ναι. Μιλάμε απλά για μία κανονική σχέση. Παιδιά, το κλείνω, το ράβω, ναι, κουράγιο. Πραγματικά βρες κάτι να ασχοληθείς που να σ' αρέσει για την πάρτι σου. Πάρ τους φίλους σου αγκαλιά, κράτα τους στο χέρι, κλάψτε παρέα. Ναι. Περίμενε, άνοιξη έρχεται. Ου, καλοκαίρι, χαμός. Και μια τι να κάνουμε. Και τον εσύ γεμίζει και το καλοκαίρι. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Υπομονή. Δεν έχω να πω. Ναι, εντάξει. Να είχα να πω. Τι να πούμε τώρα. Λυπάμαι. Είναι αυτά. I'm sorry. Ένα σφυράκι θέλω να έχουμε. Ναι. Έκλεισε. Επόμενη. Τη υπόθεση. Σώθηκε κι αυτή. Πάμε παρακάτω. Επόμενη. Μπράβο, ρε Ξένια. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο και σε σένα. Επόμενη περίπτωση. Έχω μέσα μου έναν θυμό που λέει Κυπάολα, δεν το ξέρω το τραγούδι, αλλά φαντάζομαι θα έχει Κυπάολα κάποιο θυμό. Πριν πολύ λίγο καιρό, επισημοποιήσαμε τη σχέση μας με το μελλοντικό μου σύζυγο. Μπράβο, παιδιά. Μου έκανε πρώτα σιγά μου κανονικά με δαχτυλίδι. Mm. Αλλά τι δαχτυλίδι. Πιο μούφα και από αυτά που έχουν μέσα οι τυχερές σακούλες που μας έπαιρναν οι γονείς μας. Ένας πολύ καλός μου φίλος διατηρεί κατάστημα με κοσμήματα και επειδή είναι γνώστος, το πήγα να το δει. Ο σύντροφός μου είχε πει ότι η πέτρα είναι αληθινό διαμάντι. Εγώ ούτε που θα έπαιρνα χαμπάρι, αλλά ο φίλος μου ο κοσμηματοπόλης, μια μέρα που ήμασταν για καφέ, το παρατήρησε και μου το σχολίασε την ώρα που το είδε. Αυτός έχει μάτισε αυτά και μου είπε να περάσω από το μαγαζί του να το εξετάσει. Μάλιστα. Σκέφτηκα, ας είναι, για να το λέει αυτός κάτι θα ξέρει. Και κάπως έτσι μαθαίνω την αλήθεια. Τι να κάνω, δεν θέλω να νομίζει ότι τρώω κουτόχορτο. Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Παιδιά, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Καταρχάς υπάρχουν και τα ζυγόν. Η αλήθεια είναι ότι τώρα, να πω. Έλα, πες, εσύ που το έχεις πρόσφατο. Δεν το έχω πρόσφατο. Θέλω να πω το εξής, ότι στην επισημοποίηση μιας σχέσης, τι σημασία έχει το δαχτυλίδι, δεν μπανάνε από τα δρακουλίνια, δεν μπανάνε από το Tiffany's. Θέλω να πω ότι άμα αγαπιέστε, it's okay. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω εδώ είναι η παραμύθα στην υπόθεση. Εγώ έχω δίκιο για την παραμύθα. Πες για την παραμύθα. Μπορεί ο ίδιος να νόμιζε ότι, να νόμιζε ότι είναι αληθινό. Ότι το πουλήσανε. Βέβαια, δεν έχεις ακούσει τέτοια πράγματα να γίνονται. 24 καράτια! Δεν το βλέπεις. Λέτε να το πουλήσω. Εγώ δεν είμαστε όλοι σχετικοί. Άμα μου δίνει σε μένα ένα. Δεν έρχονται μαζί με μια τέτοια αίσθηση, με μια πιστοποίηση. Κάτι έρχονται μαζί τα διαμάντια. Μπορεί να το πήρε από το χαρτί.
ξέρεις. Κοίταξε, υπάρχει άλλη περίπτωση. Μπορεί να παίζει αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Μπορεί να παίζει και το γεγονός αυτός να ντράπει. Και επειδή μπορεί ο άνθρωπος να μην είχε την οικονομική δυνατότητα να πάρει κάτι ακριβό, και πολύ λογικό μου φαίνεται, γιατί είναι και πανάκριβα αυτά τα πράγματα. Να δώσει ένα μισθό, ας πούμε, για να πάρει ένα δαχτυλίδι. Και δύο και τρεις μισθούς, δεν ξέρω πώς κάνει. Μπορεί να μην είχε και να ντράπηκε και να το είπε έτσι για να απαλύνει την κατάσταση. Όμως τώρα από την στιγμή που η κοπέλα το έμαθε, δεν πρέπει να το πει. Ναι. Να το πει σε αυτόν. Πώς να το πει. Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση. Εσύ, αγάπη μου. Το είδε ο φίλος μου ο Κοσμοτόπο. Άκου τι έπαθες, σε κοροϊδέψανε. Η κοπέλα είχε θυμό, έτσι. Είπε, έχει ένα θυμό σαν την Πάολα. Το τραγούδι το όμως. Ναι, θέλω να πω κάτι στη φίλη μας. Να βάλω λίγο Πάολα θυμό. Όχι, πες μου. Λοιπόν, ένα. Μάλιστα. Το δαχτυλίδι σου άρεσε. Γιατί άμα σου άρεσε ένα δαχτυλίδι, τύπου ωραίο αλλά κάλπικο. Ναι. Άμα δεν της άρεσε, μπορώ να καταλάβω ένα μέρος του θυμού. Μάλιστα. Άμα της άρεσε, αλλά δεν της άρεσε ότι δεν είναι αληθινό διαμάντι. Ναι. Εκεί πάμε σε άλλη συζήτηση. Ωραία. Πες ότι της άρεσε, απλά έμαθε. Ωραία. Και ίσως πιστεύει ότι της είπε ψέματα, λοιπόν, για κάποιο λόγο. Ας πάμε σε αυτήν την. Εγώ θέλω η φίλη μας να κάτσει να σκεφτεί γιατί δίνει τόση αξία στο διαμάντι. Μάλιστα, το ακούω. Γιατί έχει θυμό που ο σύντροφός της. Της έδωσε ψεύτικο διαμάντι. Έχει θυμό που της είπε ψέματα. Τι πιστεύω ότι είπε, ότι έχει θυμό που της είπε ψέματα. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι, αλλά για να της πει ψέματα. Ποιος λόγος. Για ποιο λόγο ο σύντροφός να της πει ψέματα για κάτι τέτοιο. Δεν πού να ξέρουμε. Δεν μας γράφει ο σύντροφος, μας γράφει φίλη. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι ίσως η φίλη έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον ούτως ώστε ο άλλος να μην είναι άνετος να της πει την αλήθεια. Μπορεί, αλλά απ' την άλλη τώρα δεν θα κάτσουμε να σκεφτούμε το περίβλημα γιατί ο άλλος το ψέμα, το άλλος είναι ψέματα, κοπέλας, αυτό θα από εκεί θα τους το συζήταγα. Όχι, εγώ δεν μπορώ να δικαιολογήσω κάποιον που λέει ψέματα, εις γνώση του, θα ήθελα, δηλαδή αν εις γνώση του το είπε, θα ήθελα να του πει, έγινε, όπως μας τα έγραψε εδώ. Αυτό, πάρτο. Όπως το έστειλες, δείξου το, το διαβάσεις. Δεν πες το, φίλος μου ο Κοσμοτοπόλης μου είπε αυτό. Το ξέρες. Έγινε είναι κάτι. Είναι μια λύση αυτό. Αλλά πρώτα. Και τα βρούνε. Παιδιά, ναι. Πάνε οι άνθρωποι να παντρευτούν. Άμα δεν μπορούν να πούνε ένα βασικό, το πιο σας απλό, πού πάνε τώρα, άμα δεν υπάρχει επικοινωνία. Έχω δίκιο. Στην περίπτωση που το ξέρεις, γιατί υπάρχει περίπτωση. Να το μάθει κάποιο. Να το πιάσει ένα κότσο. Παιδιά. Εδώ τώρα, αν λέει ότι είναι τόσο εξόφθαλμο. Παιδιά, υπάρχουν ψεύτικα διαμάντια που είναι σε εργοστάσιο, σε. Έλα, καλέ, lab. Πώς τα λέτε στα ελληνικά. Εργοστάσιο είναι το lab. Όχι εργοστάσιο, lab είναι εργαστήριο, ευχαριστώ. Ναι. Που είναι εργαστήριο που δεν καταλαβαίνεις τι άμα αυτό είναι αληθινό διαμάντι. Πρέπει να είμαστε άσχετοι που να ξέρουμε αν είναι. Και η κοπέλα να τονίσουμε ότι δεν το κατάλαβε. Ο κόσμος να το πούνε. Ακριβώς. Αυτό φταίει. Ποιος, ο Κοσμοτοπόλης, τι κάνει τη δουλειά του καλά, είστε καλά, όχι, δηλαδή, παιδιά. Αλλά πάνω να πει ότι όντως μπορεί να φαινόταν καλά, γιατί μας το χαρακτηρίζει χειρότερο από τη χερή σακούλα. Χειρότερο. Αλλά ούτε η ίδια το κατάλαβε. Ναι. Ωραία, όπως μου στείλες εμένα το μήνυμα, στείλ του το στο WhatsApp αύριο, καρμπών. Χωρίς το θυμό. Ή τέλος πάντων στείλ του το podcast μας. Και... Το πρώτο τραγούδι. Πρώτα το τραγούδι. Για να τα ακούω. Ναι, λοιπόν, και να τα βρείτε γιατί πάτε να παντρευτείτε. Ναι, μωρέ. Τελείως. Και ένα δαχτυλίδι δεν είναι, εντάξει. Δεν φέρνει την άνοιξη. Ακριβώς. Μάλιστα, αυτά από εμάς. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για την αγαπημένη μας σειρά. Άχουνε. Το Lviv Bond Repair της L'Oréal Paris, το οποίο το έχουμε εντάξει και οι δύο στην καθημερινότητά μας. Και τα τέσσερα βήματα. Τι περιλαμβάνει. Λοιπόν, έχουμε το pre-shampoo. Μπράβο. Που το κάνουμε πριν το σαμπού, όπως καταλαβαίνετε. Έλα, pre-shampoo. Pre-shampoo. Μπράβο. Έτσι ξέρω. Λίγο για να φύγουν τα πολλά-πολλά. Ναι. Μετά συνεχίζουμε με το σαμπουάν. Ναι. Κανονικά, τα μαλάκια σας. Αν θέλετε και δύο φορές, δεν ξέρω. Mm-hmm. Μετά πηγαίνουμε στο conditioner. Τέλεια. Και φυσικά ολοκληρώνουμε με το serum, που είναι φανταστικό και μπορεί να το φοράς πάντα. Να το έχεις μαζί στην τσάντα. Μπράβο. Λίγο θες να νεώσεις το μαλλί σου. Το πιο ωραίο με το σέρουμ είναι, το έχω κι εγώ με στην τσάντα μου, είναι Leave-In, mm-hmm. δηλαδή δεν χρειάζεται ξεύγαλμα. Mm-hmm. Το έχετε στην τσαντούλα σας on the go, βλέπετε εκεί ένα μικρό φριζαρισματάκι. Κλαπ. Oh. Τι που πάει να δει την τσάντα μου. Το έχω λες, αλήθεια λέω. Και αλήθεια λέω, βεβαίως, διότι παθαίνεις ένα μικρό φριζαρισματάκι, θέλεις να κάνεις μια ωραία περιπισούλα, τσουκ 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 βάζεις. Μπράβο. Το βάζεις στα μαλάκια σου και έρχεται το μαλλί τώρα και ηρεμεί. Mm. Και γυαλίζει. Μυρίζει υπέροχα. Ναι, μυρίζει ό,τι υπέροχα. Μυρίζει φανταστικά, δηλαδή αναζωογονείται όλο το μαλλί και είσαι
πένα, φεύγεις. Και το πολύ καλό είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι μπορείς να κάνεις μία περιποίηση ολοκληρωμένη, που αυτήν μπορούσαμε μέχρι σήμερα να την κάνουμε στα κομμωτήρια, σε επαγγελματικούς χώρους, αλλά μπορείς να την κάνεις στο σπίτι σου. Ακριβώς. Με αυτά τα 4 βήματα. Δεν είναι τίποτα πολύπλοκο. Πραγματικά θα το χαρείτε, θα χαλαρώσετε, μοσχοβολάνε και όλα στα προϊόντα, θα χαλαρώσετε και θα δείτε αυτή τη φανταστική περιποίηση που λέμε, της αναδόμησης των μαλλιών από μέσα προς τα έξω. Όχι, πάντως να ξέρετε, δεν σας πουλάμε εμείς όπως ο φίλος με το δαχτυλίδι. Όντως, εγώ το χρησιμοποιώ όντως αυτό κάθε μέρα, όποτε λούζομαι τέλος πάντων, και έχω δει πραγματικά αποτελέσματα στα μαλλιά μου, που έχω πάρα πολύ ξηρά μαλλιά, εκφύσεως. Έχεις ξηρά μαλλιά εκφύσεως. Ναι, και κάνουν φανταστική δουλειά. Και το μαλλί για μένα, που είναι η κορνίζα του προσώπου. Όχι, τα φρύδια. Συγγνώμη, συνέχεια. Τι είπε. Παιδιά, τα φρύδια είναι η κορνίζα του προσώπου. Όχι, τα φρύδια είναι η κορνίζα των ματιών. Τέλος πάντων, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Ναι. Ωραία, να σου πω κάτι. Βγάλε τα φρύδια σου. Θα βγάλω τα φρύδια μου, δεν. Όχι. Τα μαλλιά είναι η κορνίζα του προσώπου. Είναι η κορώνα μας. Η κορώνα μας, μπράβο. Και νομίζω ότι μας δίνουν έτσι, όταν νιώθουμε ωραία τα μαλλιά μας, μας δίνουν μια αυτοπεποίθηση. Ναι. Εγώ, παιδί μου. Δεν είναι τυχαίο που βάζουν στα βίντεο κλιπ τον ανεμιστήρα να σου παίρνει. Μου έχεις φέρει έναν ανεμιστήρα. Δεν κάνω κλιπ. Που κάνουν έτσι τα μαλλιά τους και τα παίρνει ο αέρα. Μου κάνεις λίγο αέρα με ένα ντοσιέ. Μπορεί να με φυσήξει λίγο. Τέλος πάντων, το μαλλί δίνει σε εμάς μία ωραία αυτοπεποίθηση. Η συγκεκριμένη σειρά απευθύνεται σε εμάς όλες που έχουμε ταλαιπωρημένα μαλλιά, ταλαιπωρημένα όπως είπαμε από βαφές, από styling, από ντεκαπάζ. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τη φθορά των μαλλιών σας και να τα μεταμορφώσετε με αυτή την ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης των 4 βημάτων. Για πρώτη φορά το Elvive εμπλουτίζει τη σύνθεσή του με σύμπλεγμα κυτρικού οξέως για να δημιουργήσει αυτό που λέγαμε την απόλυτη λύση επανόρθωσης των πολύ ταλαιπωρημένων μαλλιών από μέσα προς τα έξω. Ξεκινάμε λοιπόν, Ξένια, με το βήμα το πρώτο που είναι το... Που είναι το pre-shampoo. Λοιπόν, εφαρμόζουμε μια γενναιόδορη ποσότητα στα νοπά μας μαλλιά και περιμένουμε γύρω στα 5 λεπτά μέχρι να το ξεβγάλουμε και μετά συνεχίζουμε με το λούσιμο, με το σαμπουάν που είναι το Elvive Bond Repair, είναι το δεύτερο βήμα της ρουτίνας, παιδιά. Εκεί κανονικά κάνουμε το απαλό μας μασάζ, όσες φορές θέλουμε το χρησιμοποιούμε και μετά ξεβγάζουμε. Μετά κλασικά πηγαίνουμε στο conditioner, στο τρίτο μας βήμα, όπου... Βάζουμε στα μήκη των μαλλιών μας, όχι στις ρίζες. Ναι, μπράβο, μπράβο. Περιμένουμε 3 λεπτά, εγώ θα σας πω και 5. Ναι, ό,τι θέλεις κούκλα. Και ξεβγάζετε και συνεχίζετε. Και ολοκληρώνουμε, όπως είπαμε, με το Leave-In Serum, το οποίο είναι το τέταρτο και τελευταίο βήμα της ολοκληρωμένης σειράς επανόρθωσης Elvive Bond Repair για τα μαλλιά σας, το οποίο θα σας δώσει υπέροχη λάμψη και θερμοπροστασία πριν το styling που θα κάνετε. Τρίβεις λίγο, τις τρίβεις μερικές σταγόνες από το στέρνουμ στις παλάμες για να θερμανθεί το προϊόν και εφαρμόζεις και εδώ στα μήκη και στις άκρες σε νοπά ή σε στεγνά μαλλιά. Αυτό είναι λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Ναι, είναι όντως. Και να πω και την έκπληξη, ότι θα έρθει και άλλο podcast, όπου εκεί θα κάνουμε και δωράκια. Και να σας πάω στην τελευταία περίπτωση. Λοιπόν, στην τελευταία περίπτωση για σήμερα, μετά τα μούφα τα δαχτυλίδια. Μούφα. Όλα τα δάχτυλα. Γιώργο, νέος Σεφερλής, νέος Σεφερλής. Μα ξεφύγει. Πάμε στην τελευταία, παιδιά. Έκανα σχέση πρόσφατα με ένα πολύ καλό παιδί, που πίστευε ότι το έχουμε βρει σε όλα τα επίπεδα. Ρε παιδί μου, με αυτές τις σχέσεις. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι οι σχέσεις. Αλλά το πίπερα στη ζωή. Μου λες πως έτσι είναι οι σχέσεις. Μα έχω σιλιά χωρίς εσένα δεν ζω. Πού θα τα βρείτε αυτά. Μου λες να μείνουμε φίλοι. Μα εγώ για κάτι τέτοιο διαφορώ. Ξένια Ντάνια τώρα να σας τραγουδάει. Τρομερό. Δεν μπορείτε να τα ζήσετε. Πίστευα ότι το έχουμε βρει σε όλα τα επίπεδα μέχρι που διαπίστωσα κάτι. Τι. Έλα. Και το λέω γιατί το έχω τσεκάρει αρκετές φορές αυτό που θα σου πω. Θα σας πω. Μάλιστα. Μια μέρα εκεί που αράζαμε ωραιότατα στον καναπέ, αυτός καθόταν δίπλα μου. Λογικό. Και καθώς έριξα μερικές κλεφτές ματιές στο κινητό του, είχε μπει στο προφίλ μου και τσέκαρε ποιοι με ακολουθούν. Καλά τα πηγαίνουμε εδώ. Δεν είπα κάτι, μέχρι που πάλι μερικές μέρες μετά τον πέτυχα να κάνει το ίδιο, λίγα λεπτά αφότου είχα ανεβάσει μια φωτογραφία στο Instagram.
Δεν λέω πάλι κάτι. Όλο το απόγευμα μου το έπαιζε βαρύ με πόνη. Το ρωτούσε επίτηδες τι έχει και μου απαντούσε συνεχώς τίποτα και άσε με. Μέχρι που αποφάσισα κι εγώ να μιλήσω και να του το πω και αρχίζει τις φωνές και τα ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Δεν ξέρω, έχω ξενερώσει με αυτή τη συμπεριφορά και σκέφτομαι να χωρίσω. Να σου πω, να πω. Περίμενε. Έχει το τσεκούρ, το σηκώσει. Ωχ, βαρύς ο Πέλεκης. Ναι, διπλός. Ναι, λοιπόν, πάμε. Τι να πω, χώρισέ τον. Τι. Εντάξει. Τελείωσε αυτό το podcast. Δεν το συζητώ, δηλαδή. Τι να συζητήσουμε τώρα με αυτό. Είναι. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή, είναι στα όρια της παράνοιας. Το να μπαίνει. Να μπαίνει. Όχι να. Να δεις ότι κάποιος τη στέλνει στα DMs και να πει ποιος είναι αυτός. Ναι. Να μπαίνει να βλέπει ποιος. Έχει κάνει like. Έχει κάνει like και ποιος την ακολουθεί. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι. Δεν έχει. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Μπορείς να κάνει οποιοσδήποτε. Όχι, να έχει κλειστό το προφίλ της. Η δική μου γυναίκα. Πάμε εκεί. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Εμένα επίσης σε αυτή την περίπτωση μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση. Όχι μόνο το ότι κοίταζε τα likes και τα τέτοια. Μου έκανε εντύπωση που έβαλε και τις φωνές κιόλας. Α, ναι, βέβαια. Αυτό το έχουμε δει το πικι-πικι του. Πολύ τοξικό αυτό το να βάζουμε και τις φωνές. Γενικά δηλαδή. Δηλαδή μόνο για τις φωνές. Μόνο για τις φωνές, γεια σας. Πέσεις ανασφαλής, ζηλεύεις. Αλλά φωνάζεις κιόλας. Ναι. Διαχειρίσου το. Αυτό. Και... ξένια Ντάνια δίκα σε πάνω. Δεν μπορώ τώρα. Το σφυρί, στην κυρία. Δεν μπορώ. Κομμένα. Λοιπόν, καλά λέει. Έχεις να πεις κάτι. Σκεφτόμουν τώρα που να αποκλείσει, θα βρούμε ένα ωραίο σφυρί. Να κάνει και πάλι. Άσχετο με την υπόθεση, καλά. Άσχετο με την υπόθεση, αλλά να σε περιμένω. Ναι, και εγώ συμφωνώ με ξένα. Μπράβο, φίλε. Παιδιά, τελείωσε αυτό το podcast. Αφού δίκασε! Αφού τους καταρακώσατε. Να μην πούμε άλλη μία, να βοηθήσουμε κόσμο. Να πούμε στο επόμενο. Ναι. Ωραία. Θα περιμένετε μέχρι το επόμενο και θα σας έχουμε και έκπληξη ωραία δώρα από το Lviv Bond Repair. Γεια σας! Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.